Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, είδαμε την δημοσκόπηση χθες σε MRV, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι. Και από ό,τι καταλαβαίνω, έχει μεγαλύτερες πιθανότητες στις επόμενες εθνικές εκλογές να εκλεγεί πρωθυπουργός ο Δημήτρης Βασιλιάδης παρά ο Γιώργος Παπανδρέου. Καλησπέρα, κύριε Βασιλιάδη. Σαν αντιπρόεδρο, κύριε Λαζάρο, είστε διαθέσιμος. Ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας και σήμερα. Εγώ ευχαριστώ. Ξαφνιάστηκα όταν είδα το 20 και το 21 σε Νέα Δημοκρατία και Πασόκ αντίστοιχα. Εγώ ξαφνιάστηκα πολύ όταν το είδα. Κοιτάξτε, έχουμε ένα υψηλό ποσοστό αδιευκρίνησης ψήφου. Αυτή η ψήφος δηλαδή που πάει στο άκυρο, το λευκό, δεν θα ψηφίσω ή άλλο κόμμα που δεν λέει ο ψηφοφόρος κτλ. Αυτό το ποσοστό της αδιευκρίνησης ψήφου έχει φτάσει σε πολλές δημοσκοπήσεις, βέβαια όχι στη χθεσινή, αλλά και στη χθεσινή άγγιξε το ποσοστό σχεδόν ένα στους δύο, δηλαδή παίρνουμε 1000 άτομα δείγμα και περίπου 500 μας απαντάνε τι κόμμα θα ψηφίσουν και άλλοι 500 είναι στο γάμο του Καραγκιόζη. Άλλο, άκυρο, λευκό, δεν θα ψηφίσω, θα τους μαυρίσω, δεν θα πάω, τέτοια πράγματα. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, οι δημοσκοπήσεις γίνονται αυτής της περίοδου, είναι ιδιαίτερα ευάλωτες και είναι με ιδιαίτερη επιφύλαξη για να τις προσεγγίσει κάποιος, γιατί ενέχουν κινδύνους οι οποίοι είναι άγνωστοι. Πρέπει να σας πω ότι έχει μπει μέσα στη ζωή των δημοσκόπων το φαινόμενο της αποχής. Είναι ένα μέγεθος η αποχή, το οποίο είναι μεγάλο και το οποίο δεν μπορούμε ακόμα να το διαχειριστούμε σωστά σαν Έλληνες δημοσκόποι. Γιατί δεν ήταν ελληνικό φαινόμενο, ήταν ξένο φαινόμενο. Οι ξένοι ξέρουν να το αντιμετωπίζουν, ξέρουν πώς θα το διαχειριστούν και πώς να το μεταχειριστούν. Εμείς ακόμα δεν το ξέρουμε. Γι' αυτό και πολλές φορές κάποιες δημοσκοπήσεις, λίγο πριν ακόμα και από τις εκλογές, έχει τύχει να πέσουν έξω. Δηλαδή να υποεκτιμήσουν κάποιες διαφορές. Σας θυμίζω, ας πούμε, ότι το 2009 υπολόγιζαν οι περισσότεροι, πλην ημών βεβαίως, γιατί εμείς βρήκαμε ακριβώς το αποτέλεσμα, ότι η διαφορά θα ήταν γύρω στις 3 με 4 μονάδες μεταξύ Πασό και Νέας Δημοκρατίας και τελικά η διαφορά ήταν 10,5 μονάδες, περίπου 11 μονάδες υπέρ του Πασό. Οι τελευταίες εθνικές το 2009. Ναι. Και αυτό γιατί υπήρξε πολύ μεγάλη αποχή και η αποχή τελικά έπαιξε ρόλο στο πώς διαμορφώθηκαν τα αποτελέσματα. Για να μην κουράζουμε όμως τον κόσμο. Οι δημοσκοπήσεις είναι αυτή την περίοδο με επιφύλαξη να τις κοιτάει κάποιος. Το ίδιο επιφυλακτικά τις κοιτάει και ο Πρωθυπουργός, γιατί κυρίως αυτός είναι αυτός που μπορεί να αποφασίσει για πρόορες εκλογές ή όχι. Εάν υποθέσουμε ότι η δημοσκοπήση είναι ένα εργαλείο δουλειάς, είναι ένα εργαλείο με το οποίο ένας Πρωθυπουργός αποφασίζει αν θα πρέπει να πάει τώρα σε εκλογές ή αν θα πρέπει να πάει αργότερα σε εκλογές. Ή αν ενδεχομένως έπρεπε να είχε πάει ήδη σε εκλογές. Ναι. Κάτι το οποίο πιστεύω ότι θα έπρεπε να είχε κάνει ο Παπανδρέου μέχρι τον Απρίλιο. Εν πάση περιπτώσει δεν το έκανε. Τώρα δεν νομίζω ότι είναι κατάλληλη στιγμή για εκλογές, γιατί, όχι γιατί δεν το λένε οι δημοσκοπήσεις, αλλά γιατί αυτό το οποίο θα οθήσει την παρούσα κυβέρνηση σε εκλογές ή αυτό που θα μπορούσε να εξωθήσει αυτή την κυβέρνηση σε εκλογές είναι πρώτα απ' όλα η μη λήψη μιας δόσης δανείου από την Τρόικα. Οπότε καταλαβαίνετε, αλλάζουν αμέσως τα δεδομένα. Δεν θα μπορεί το κράτος να πληρώσει μισθούς, συντάξεις και τα πάγια έξοδά του. Βεβαίως δεν θα μπορούσε να αποπληρώσει και τα δάνεια τα παλιά που χρωστάει. Οπότε αυτός είναι ένας ισχυρός λόγος για πρόορες εκλογές. Ή σε συνδυασμό με αυτό και η πίεση από το βαθύ Πασόκ, εννοώ το συνδικαλιστικό Πασόκ, το οποίο δεν δείχνει διατεθειμένο να συνενέσει στις όποιες μεταρρυθμίσεις έρχονται είτε από την κυβέρνηση είτε και από την Τρόικα, αν θέλετε, ναι, για να εξασφαλιστούν τα χρήματα. Τώρα, κύριε Βασιλιάδη, όμως, τι συμπέρασμα βγάζετε βλέποντας αυτά τα νούμερα? Δηλαδή, βλέπουμε μια τεράστια αδιευκρίνηστη ψήφο. Είναι στο πόσο της εκατό είναι περίπου, θυμίστε μου, σας παρακαλώ. Στη χθεσινή πρέπει να ήταν γύρω στο 40 και βάλε. 40 και βάλε η διευκρίνηση ψήφος, η αναποφάσιστη. Βλέπουμε τα δύο μεγάλα κόμματα εξουσίας να είναι εκεί γύρω στο 20 με 21%. Αυτό εμένα μου λέει κάτι, κύριε Βασιλιάδη. Αυτό εμένα μου λέει ότι ο κόσμος δεν έχει ενδιαφέρον, κανένα, και επίσης μου λέει ότι ο κόσμος δεν έχει ενδιαφέρον κανένα, διότι λείπει ένας μεγάλος ηγέτης που θα εμπνεύσει τον κόσμο να έχει ενδιαφέρον. Λείπουν οι μεγάλοι ηγέτες, κύριε Βασιλιάδη. Τι λέτε? Δεν συμφωνώ και πολύ με αυτό. Να σου πω γιατί. Γιατί όλο τις περασμένες δεκαετίες που υποτίθεται είχαμε μεγάλους ηγέτες, Καραμαλίδες, Παπανδρέου κτλ., ήταν η πηγή του κακού. Ήταν η βάση πάνω στην οποία οι υπόλοιπες δεκαετίες χτίστηκαν με δανεικά. Άρα δεν ξέρω αν είναι το θέμα ή η λύση ένας μεγάλος ηγέτης. Η λύση είναι να γίνουν απλά πράγματα, κύριε Λαζάρο. Να μεταρρυθμίσουμε το δημόσιο, να το μειώσουμε
σε σχέση με τον ιδιωτικό τομέα να έχουμε 1/3 ιδιωτικό δημόσιο τομέα και 2/3 ιδιωτικό τομέα. Αυτή τη στιγμή λειτουργούμε αντίστροφα. Έχουμε 2/3 δημόσιο τομέα και 1/3 ιδιωτικό τομέα, ο οποίος και αυτός ιδιωτικός τομέας, το 1/3 δηλαδή, ουσιαστικά ζει γιατί υπάρχει ένας μεγάλος επιχειρηματίας που λέγεται κράτος. Ναι. Αν δεν αλλάξει αυτό, δεν είναι θέμα ηγεσιών ή ηγετών. Εάν δεν αλλάξει αυτό, δεν πρόκειται να ορθοποδήσει η χώρα τα επόμενα χρόνια. Ήδη συζητάνε τώρα, από ό,τι ενημερώνομαι, για μια επιπλέον δανειακή χρηματοδότηση 60 δις για το 12 και το 13. Δηλαδή χρωστούσαμε 330, πήραμε 110, τα κάναμε 440, θα πάρουμε και άλλα 60 και θα χρωστάμε 500 δισεκατομμύρια ευρώ. Μισό τρισεκατομμύριο ευρώ. Θέλετε να σας πω το νούμερο σε δραχμές? Να το πείτε. Δεν μπορώ να το πω. Δεν μπορείτε να το πείτε. Προφανώς δεν μπορώ να το πω. Πρέπει να είναι τετράκις. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, το πρόβλημα δεν είναι θέμα ηγεσιών. Το πρόβλημα είναι να σοβαρευτούμε. Και το πρόβλημα είναι ότι η κυβέρνηση τον τελευταίο μήνα, έχω εγώ την αίσθηση, όπως και η υπόλοιπη ελληνική κοινωνία, ότι έχει παραδώσει τα όπλα, έχει δώσει τα κλειδιά σε ένα καπετάνιο, τον οποίο δεν είναι ούτε καν η Τρόικα, ούτε και αυτή μπορεί να μας κάνει ζάφτη. Ούτε και αυτή μπορεί να μας κάνει ζάφτη. Mm-hmm. Δεν μπορεί να μας κάνει ζάφτη. Εξακολουθούμε να φοροδιαφεύγουμε. Εξακολουθούμε να εισφοροδιαφεύγουμε. Εξακολουθούμε να κάνουμε τις αυθαιρεσίες του παρελθόντος. Λοιπόν, δεν έχει αλλάξει ουσιαστικά τίποτα. Εκτός από το να την πληρώσει ο παππούς και η γιαγιά με 100 ή 200 ευρώ λιγότερο σύνταξη. Ναι. Και αυτή στις ψηλές συντάξεις. Όχι στις χαμηλές συντάξεις. Και σωστό είναι αυτό βεβαίως. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν νομίζω ότι χρειαζόμαστε ηγέτες. Αν μπορούσαμε να απαλλαχθούμε και από αυτούς τους ηγετίσκους τους οποίους έχουμε, θα ήταν καλό και αυτό ενδεχομένως. Και τι θα κάνουμε? Χρειαζόμαστε ανθρώπους. Ποιος θα κυβερνήσει, κύριε? Οι οποίοι δεν θα έχουν πολιτική βούληση και δεν θα συμμερίζονται το πολιτικό κόστος. Αυτή τη στιγμή ο Παπανδρέου πάει με μπούσουλα το πολιτικό κόστος. Επομένως, χρειαζόμαστε ανθρώπους να ασχοληθούμε με τη διακυβέρνηση της χώρας, οι οποίοι να μην εκλέγονται. Διότι όποιος εκλέγεται, όποιος εξαρτάται από σταυροδοσία για να παραμείνει στη θέση του, φοβάται να πάρει αποφάσεις. Αυτό λέτε. Εάν δεν είναι τεχνοκράτες αυτοί, ξέρετε τι μπορεί να είναι αυτοί που δεν εκλέγονται? Είτε ένας δικτάτορας, είτε ένας βασιλιάς. Εδώ το είχα. Εδώ το είχα, δεν ήθελα Εάν να το πρόκειται πω, για τη σωτηρία της χώρας, εγώ μπορώ να δεχθώ και ένα δικτάτορα και ένα βασιλιά. Να σας πω κάτι. Μια συζήτηση περί δικτακτορίας εν έτη 2011 στην Ελλάδα νομίζω ότι είναι λίγο επικίνδυνη και θα μου επιτρέψετε. Άστοχη και άσκοπη, προφανώς. Δεν θέλω να σας προσβάλλω λέγοντας ότι είναι άστοχο. Θα έλεγα μόνο αυτό, ότι είναι επικίνδυνη μια τέτοια συζήτηση. Καλύτερα να την αφήσουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Επικίνδυνη είναι όλη η υπόλοιπη, κατά την άποψή μου. Δεν υπήρξα ποτέ φιλοχοντικός για οτιδήποτε προφανώς. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Πολλοί γνωρίζουν το τι είμαι. Αλλά θα σας πω ότι το τι είναι επικίνδυνο και τι δεν είναι επικίνδυνο φέρεται εκ των πραγμάτων. Ναι. Επικίνδυνοι ήσαν όλοι αυτοί οι υπόλοιποι που είτε αγόραζαν υποβρύχια και πέρανε μίζες, τα υποβρύχια μπατάρανε, είτε αγόραζαν τηλεοπικοινωνιακό υλικό από εταιρείες μεγάλες του εξωτερικού και πέρανε μίζες. Λοιπόν, όλοι αυτοί οι δημοκρατικοί, οι προοδευτικοί, οι κάποτε δεξιοί, κεντροδεξιοί, κεντροαριστεροί, αριστεροί, οτιδήποτε άλλο, οι οποίοι εκλέγονταν και οι οποίοι θησάβεζαν εις βάρος μας. Αυτοί είναι επικίνδυνοι. Και την ίδια στιγμή δεν επικίνδυνοι μπορούσαν... εξίσου βεβαίως είναι και ένας δικτάτορας. Και την ίδια στιγμή λέτε ότι δεν μπορούσαν να πάρουν σοβαρές αποφάσεις διότι φοβόντουσαν το πολιτικό κόστος. Ναι. Έτσι. Επομένως, χρειαζόμαστε ανθρώπους να ασχοληθούν με τη διακυβέρνηση της χώρας, οι οποίοι να μην είναι εξαρτώμενοι από το Σταυρό. Ας είναι τεχνοκράτες. Αυτό προφανέστατα καταργεί τη δημοκρατία, κύριε Βασιλιάδη. Δυστυχώς. Ναι, ξέρετε όμως, μπορεί να πάμε και σε ένα σύστημα που να. Αν η λύση είναι να αλλάξει το πολίτευμα της χώρας μας, νομίζω ότι θα πρέπει να το σκεφτούμε όλοι μας πολύ σοβαρά. Έτσι δεν είναι? Δεν ξέρω, το θέμα είναι ότι μας έχουν αλλάξει τα φώτα, κύριε Λαζάρου. Μιλάμε με την αγορά καθημερινά, μετράμε τον παλμό της αγοράς, μετράμε τον παλμό της επιχειρηματικότητας και σε λίγο αυτός ο παλμός δεν θα υφίσταται. Και αυτό είναι το θέμα. Αυτή η υπερφορολόγηση των επιχειρήσεων σε καιρούς χαλεπούς, αυτή η εντελώς λάθος δημοσιονομική και οικονομική πολιτική που εφαρμόζεται ή που δεν εφαρμόζεται, αν θέλετε. Γιατί κάποια πράγματα ψηφίζονται και τελικά δεν υλοποιούνται. Ή ψηφίζονται και περιμένουν δεν ξέρω εγώ τι για να γίνουν πράξη. Ναι. Λοιπόν, όλα αυτά αυτούς τους καιρούς μας έχουν οδηγήσει πραγματικά σε μια ασφυξία. Ασφυξία και τα νοικοκυριά και τους επιχειρηματίες. Λοιπόν, είναι καιρός η όποια κυβέρνηση να ανασκουμποθεί και επιτέλους να μην υπολογίσει το βαθύ Πασόκ, το ρηχό Πασόκ, το συνδικαλιστικό Πασόκ ή δεν ξέρω εγώ ποιο άλλο Πασόκ υπάρχει μέσα σε ένα Πασόκ. Λοιπόν, και να προχωρήσει με αποφασιστικότητα, διαφορετικά θα φύγει νύχτα.
και θα φύγει νύχτα και θα περάσει και αυτός ο Πρωθυπουργός στην αφωνία όπως έχει περάσει και ο προηγούμενος. Και βεβαίως δεν είναι θέμα για μας να περνάνε οι Πρωθυπουργοί μας στην αφωνία. Θέμα για μας είναι να υπάρξει λύση και να υπάρξει προοπτική. Περιμένουμε την Πέμπτη να δούμε το Ζάπιο 2, το περίφημο αυτό της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Θα δούμε τι θα μας πει ο Σαμαράς. Επίσης ο Σαμαράς έχει στήσει μία, αν θέλετε, έξυπνη κίνηση την επόμενη μέρα, την Παρασκευή, όπου θα υποδεχθεί στη Συγκρού, στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας δηλαδή, τους Τροϊκανούς. Όπου εκεί πιστεύω θα καταθέσει την πρόταση που θα καταθέσει την προηγούμενη μέρα στη δημοσιότητα. Δηλαδή το λεγόμενο Ζάπιο 2. Υπάρχει περίπτωση μέσα σε αυτή την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας να υπάρχουν κάποιες προτάσεις οι οποίες να είναι ιδιαίτερα σωστές, να το πω έτσι, ή εφαρμόσιμες, ή υλοποιήσιμες. Και αυτό να το δει η Τρόικα και να βγει και να πει ότι η αντιπολίτευση στην Ελλάδα έχει καλές προτάσεις ή έχει προτάσεις προς σωστή κατεύθυνση. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, τότε αυτό που είδατε στις τελευταίες δημοσκοπήσεις θα έρθει τούμπα. Δηλαδή αυτή η μικρή διαφορά η οποία χωρίζει τη Νέα Δημοκρατία με το ΠΑΣΟΚ θα κλείσει ακόμα περισσότερο ενδεχομένως και να γυρίσει υπέρ της Νέας Δημοκρατίας. Μα εγώ θέλω να πω το εξής, ότι ούτως ή άλλως, ξέρετε, η Τρόικα έχει υιοθετήσει προτάσεις οι οποίες ταιριάζουν με το Ζάπιο 1. Τις είχε πει πιο μπροστά ο Σαμαράς. Ακριβώς. Και τις υιοθέτησε μετά. Εγώ θα είπε, βέβαια δεν είπε η Τρόικα ότι είναι καλή η πρόταση αυτή του Σαμαρά και σας λέμε να το κάνετε. Δεν ξέρω καν αν είχαν υπόψη τους την πρόταση Σαμαρά. Σωστό και αυτό. Δεν το ξέρω αυτό πράγμα. Έτσι. Θεωρώ ότι μπορεί και να το ξέρουν, μπορεί και να είχαν ακούσει τι είπε ο Σαμαράς, μπορεί και να μην είχαν ακούσει. Μπορεί και να μην είχαν. Δεδομένο πάντως είναι ότι ούτε οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είχαν διαβάσει τι είχε πει ο Σαμαράς στο Ζάπιο. Και όταν λοιπόν ήρθαν οι Τροϊκανοί και είπαν και μίλησαν για αποκρατικοποίηση 50 δις, βγήκαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας φωνασκώντας, θα έλεγα, και διαμαρτυρόμενοι για την πρόταση αυτή των Τροϊκανών, που την είχε καταθέσει μήνες πριν ο αρχηγός του κόμματός τους, ως δική του πρόταση. Λοιπόν, βλέπετε, κύριε Βασιλιάδη, ότι πράγματι η Τρόικα συνυπογράφει κάποιες από τις ιδέες του Αντώνη Σαμαρά. Δεν ξέρω αν αυτό θα το δούμε την Παρασκευή να συμβαίνει όμως. Θα το δούμε. Αυτό είναι και το μυστικό αυτής της ουσιαστικά της μετάθεσης, γιατί το Ζάπιο 2 ήταν να παρουσιαστεί πιο μπροστά. Mm-hmm. Ο Σαμαράς στείνει αυτή τη στιγμή μια πολύ σωστή στρατηγική κίνηση. Δεν ξέρω βεβαίως αν θα του βγει. Θα το ξέρουμε την Παρασκευή και θα το ξέρουμε είτε υπό μορφή συνέντευξης τύπου που θα δώσει η Τρόικα, είτε υπό μορφή διαρροών και φημών που είτε θα βγουν μέσα από τη Συγκρού, είτε θα βγουν μέσα από τους κύκλους της Τρόικα. Δηλαδή, τι, ότι ουσιαστικά ναι, είναι η Νέα Δημοκρατία, η αξιωματική αντιπολίτευση στην Ελλάδα, γιατί η Τρόικα αναφέρεται κυρίως στο εξωτερικό. Λοιπόν, έχει κάποιες προτάσεις οι οποίες είναι προς σωστή κατεύθυνση. Εάν λοιπόν αυτό το πει η Τρόικα, τότε καταλαβαίνετε ότι κερδίζει πάρα πολλούς πόντους στο εσωκομματικό παιχνίδι ο Αντώνης Σαμαράς. Και προφανώς οι προτάσεις που θα κάνει ο Σαμαράς τώρα, παρά το γεγονός ότι ήταν αντίθετο στο μνημόνιο, δηλαδή ο Σαμαράς δεν υπέγραψε για να μπει η χώρα στο μνημόνιο. Οι προτάσεις που θα καταθέσει όμως τώρα θα είναι προτάσεις με το δεδομένο ότι η χώρα είναι στο μνημόνιο. Ναι. Και αυτό δεν αναιρεί βεβαίως την άρνησή του, ούτε έρχεται σε αντίθεση ή σε αντίφαση με την άρνησή του να υπογράψει για την είσοδο της χώρας στο μνημόνιο. Τον Απρίλιο ή τον Μάιο του 2010, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή θα εξακολουθήσει να λέει και να ισχυρίζεται σαν Νέα Δημοκρατία ότι κακώς μπήκαμε στο μνημόνιο, ότι καλώς κάνουμε εμείς και δεν το υποστηρίζουμε γιατί κακώς μπήκαμε στο μνημόνιο. Αλλά εφόσον είμαστε στο μνημόνιο, η πρόταση είναι κομμένη και γραμμένη. Είναι κατανοητό αυτό. Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ έξυπνη κίνηση. Δεν ξέρω, η κυβέρνηση έχει τα δικά της και κατά πόσο παρακολουθεί την αξιωματική αντιπολίτευση. Έχει τα δικά της και χθες αυτό με τον Λοβέρδο. Οπωσδήποτε θα δούμε επικοινωνιακή αντεπίθεση από πλευράς του κυβερνώντος κινήματος, κύριε Βασιλιάδη, σε κάθε περίπτωση. Και βέβαια υπάρχει και ένα θέμα, γιατί μπορεί η Νέα Δημοκρατία να λέει ωραία πράγματα ή μπορεί και να μην λέει ωραία πράγματα. Απλά να κατεβάζει τα βρακιά της και να δείχνει τον πισινό της και παρόλα αυτά, ας πούμε,